Σα καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στη σημερινή μα εκδήλωση. Σύντροφοι και φίλοι, η συζήτηση γύρω από τι πλευρέ του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγεία έχει αρχίσει για τα καλά ανάμεσα στου γιατρού του ΕΣΥ. Και αυτό γιατί αντιλαμβάνονται όλοι ότι αλλάζει τη μορφή του ΕΣΥ όπω την ξέραμε ω σήμερα. Πράγματι, μαζί με το προηγούμενο νομοσχέδιο που θεσμοθετεί τη λειτουργία των απογευματινών επιπληρωμή χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία. Η κυβέρνηση έρχεται τώρα να κάνει ένα άλμα στον τομέα τη υγεία. Ισχυριζόμενη ότι πρόκειται να λύσει υπαρκτά προβλήματα του ΕΣΥ, αξιοποιώντα τα εργαλεία τη αγορά, όπω λέει. Για να σα φέρω μια ζωντανή εικόνα από το χώρο των χειρουργείων, το τι σημαίνει υπαρκτά προβλήματα, θα σα περιγράψω μια τυπική μέρα από την πλευρά του χειρουργού. Έρχεται ο άρρωστο με το πρόβλημά του. Του λέμε ότι πρέπει να χειρουργηθεί, αλλά πρέπει να περιμένει δύο και πλέον μήνε τουλάχιστον, γιατί δεν υπάρχει χώρο. Επιμένει για ταχύτερα ο άρρωστο, εμεί του λέμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όταν περάσει αυτό το διάστημα, ο άρρωστο παίρνει τηλέφωνα. Αποφεύγουμε να σηκώσουμε το τηλέφωνο, γιατί ψάχνουμε χώρο να μπει και δεν υπάρχει. Και ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλοι άρρωστοι που πιέζουν. Αφού με επιμονή και ένα σωρό τσακωμού και διαπραγματεύσει μεταξύ των γιατρών μπούμε στο χειρουργείο, έτσι ξεκινάει άλλο τσακωμό. Τελείωνε το χειρουργείο, γιατί έχει να μπει και ο νευροχειρουργός. Έχει να μπει και ο ορθοπαιδικό. Τι κάνει τόση ώρα, γιατί αργεί. Ταυτόχρονα εφημερεύουμε. Και έχουν έρθει πολυτραυματίε για του οποίου δεν υπάρχει εξασφαλισμένη αίθουσα χειρουργείου. Και αρπάζονται οι γιατροί μεταξύ του. Και ακυρώνονται τελευταία στιγμή περιστατικά που περίμεναν μήνε. Και αντεπέστο στον άρρωστο αυτό ότι θα μείνει άλλου τόσου μήνε με το πρόβλημά του και έχει αφήσει και τη δουλειά του πίσω. Αυτή η ένταση, σύντροφοι και φίλοι, αναπαράγεται χωρί καμία υπερβολή κάθε μέρα κάθε μέρα. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και λέει: Κύριε Άρωστε, βαρέθηκε να περιμένει αυτή την κατάσταση. Ε, πλήρωσε να τελειώνουμε. Έλα το απόγευμα στο ιδιωτικό να τα βρούμε όλα. Είναι εντυπωσιακό ότι αρνούνται, αρνούνται πεισματικά και αυτή και οι προηγούμενε κυβερνήσει να στελεχώσουν με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό κλινικέ και χειρουργία για να λειτουργούν με ανθρώπινου όρου και συνθήκε την ώρα που ταυτόχρονα σε αρκετά νοσοκομεία υπάρχει πανάκριβο εξοπλισμό και αναξιοποιητέ χειρουργικέ αίθουσε, γιατί πολύ απλά δεν επαρκεί το προσωπικό να τι λειτουργήσει. Γιατί ακολουθούν αυτή την πολιτική, Γιατί θεωρούν τη δημόσια υγεία πεταμένα λεφτά. Γιατί αν οι υπηρεσίε υγεία δεν παίρνουν ευθέω τη μορφή του εμπορεύματο, αν από αυτέ δεν προκύπτει επένδυση, συναλλαγή και κέρδο, αν δεν υπηρετούν τι ανάγκε τη οικονομία των λίγων, τότε είναι αντιπαραγωγικές, είναι αναχρονιστικές, είναι ουτοπικές. Είναι σαφές ότι ο σκοπός του νομοσχεδίου της κυβέρνησης είναι να αποκλείσει οποιαδήποτε μελλοντική πλήρη ανάπτυξη κλινικών και χειρουργείων, δείχνοντας ότι από εδώ και πέρα τα προβλήματα θα λύνονται με τη λογική του ότι πληρώνει παίρνει. Εδώ που τα λέμε βέβαια, σε έναν βαθμό ήδη γίνεται αυτό, με το λεγόμενο φακελάκι. Α δούμε τι ακριβώ είναι στην ουσία του το περίφημο φακελάκι, όπου τα χειρουργεία έχουν κακά τα ψέματα τη δημιουργική του. Το φακελάκι είναι η άμεση, η έξτρα και κάτω από το τραπέζι πληρωμή του ασθενού προ τον γιατρό. Αποτελεί ευθεία μορφή τη εμπορευματοποίηση, παράνομη, δίπλα στην νόμιμη, που είναι οι έμεσε εισφορέ των ασθενών. Αφού ο ασθενή καλείται να βάλει ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να λύσει το πρόβλημά του. Το φαινόμενο που ευτυχώ δεν εκδηλώνεται στην πλειονότητα των γιατρών, έχει το χαρακτήρα του ανήθικου, όπω όλοι αναγνωρίζουν. Γιατί όμω έχει αυτό το χαρακτήρα, επειδή απλά είναι παράνομο. Και η αστική ιδεολογία έχει τον τρόπο τη να παίζει με τι έννοιε του νόμιμου και του ηθικού. Έχει αυτό το χαρακτήρα επειδή ακριβώ εκφράζει την ηθική του εμπόρου στην υγεία. Επειδή πουλά κάτι που ο ασθενή το δικαιούται, στο κάτω-κάτω το έχει ήδη πληρώσει με τι εισφορέ του και μάλιστα την ώρα που το έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη. Όλε οι κυβερνήσει είτε το ανέχτηκαν είτε το καλλιέργησαν ανοιχτά. Προκειμένου να οδηγήσουν του πράγματι υποαμοιβόμενου γιατρού στη λογική του να αναζητήσουν το εισόδημά του από του αρρώστου και όχι από αυτέ. Μέσα στου γιατρού όμω, για να λέμε την αλήθεια, το φακελάκι όχι μόνο έχει απόχρωση, αλλά δείχνει και βαθιά πολιτική στάση. Και είναι οι ίδιοι οι γιατροί που τα παίρνουν γνωστοί, μειοψηφία και γνωστοί σε όλου. Που τάσσονται τώρα αναφαντών υπέρ του νομοσχεδίου και συσπυρώνονται γύρω από την κυβέρνηση. Γιατί γιατί το νομοσχέδιο θεσμοθετεί το φακελάκι και το κάνει επίσημο. Καθιερώνει το εμπόριο και την άμεση πληρωμή σαν την κύρια μορφή παροχή του αγαθού των υπηρεσιών υγεία, σε όποιον βέβαια μπορεί να το απεξέλθει, ειδικά στι σημερινέ συνθήκε με το τσακισμένο λαϊκό εισόδημα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι συνεπεί συνδικαλιστικέ δυνάμει των υγειονομικών, τα μέρη του ΚΚΟΕ, Έχουμε οργώσει τα νοσοκομεία για να τονωθούν οι αγωνιστικέ διαθέσει προκειμένου να απορριφθεί το νομοσχέδιο. Όχι απλά για να υπερασπιστούμε το ΕΣΥ όπω είναι τώρα, αλλά για να ανοίξει ο δρόμο για το σύστημα υγεία που έχει ανάγκη ο λαό σήμερα, αξιοποιώντα όλε τι δυνατότητε τη επιστήμη και τη τεχνολογία. Είναι σαφέ όμω ότι με την εφαρμογή του νομοσχεδίου θα είμαστε σε χειρότερη θέση την επόμενη μέρα. Στην πορεία αυτή, φαίνεται όλο και περισσότερο ότι ο συσχετισμό διαμορφώνεται συντριπτικά κατά των σχεδίων τη κυβέρνηση. Γιατί δεν έμεινε κανένα επιχείρημά του που να μην καταρριφθεί από την καθημερινή πείρα. Γιατί είναι πρόσφατη η εμπειρία τη πανδημία που ανέδειξε την αξία του δημόσιου συστήματο υγεία και τον παρασυντισμό του ιδιωτικού τομέα. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο αξιόλογο δυναμικών γιατρών του δημόσιου συστήματο υγεία που κοιτάει τον άρρωστο στα μάτια και όχι στην τσέπη. Που κάνει 8 και 9 εφημερίε το μήνα που λιώνει σε πολλή ώρες επεμβάσει στο χειρουργείο και αντιλαμβάνεται ότι η λύση στο απαράδεκτο εισόδημά του δεν είναι να τρέχει άλλε τόσε ώρε το απόγευμα να βρει κανέναν ασθενή πελάτη μπα και πληρωθεί. Που αντιλαμβάνεται ότι το νομοσχέδιο αυτό διατάχθηκε, συντάχθηκε και καθοδηγήθηκε από του μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου στην υγεία. Ένα μεγάλο αξιόλογο δυναμικό γιατρών που καταλαβαίνει ότι συμφέρον του είναι ένα περιβάλλον εργασία όπου θα εξελίσει, θα πολύ πλευρά τη γνώση και την τεχνική με αξιοπρεπεί συνθήκε και αμοιβέ στα μέτρα του 21ου αιώνα. Που δεν βλέπει τον εαυτό του ω μεσίτη στην πώληση υπηρεσιών υγεία. Αυτό τον κόσμο προσπαθούμε να βγάλουμε στο προσκήνιο, σε αυτού βασιζόμαστε, αυτού έχει απέναντί τη η κυβέρνηση και αυτή είναι ένα σώμα και μια γροθιά με του ασθενεί του. Σα ευχαριστώ.